και βάλε. Αν υπολογίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η Σέβη είναι 57 κιλά. Πλάκα κάνεις. Άρα δεν είναι τρεις άνθρωποι. Εντάξει. Σοκ. Όχι, τρεις άνθρωποι. Ναι, είναι τρεις άνθρωποι. Είναι αναλόγως ανθρώπους, βέβαια. Θα παίξω στο θέμα. Τρεις άνθρωποι. Το ένα παζάκι του παντελονιού μπαίνει ολόκληρη. Η Σέβη έχει γίνει στυλάκι. Σε λίγο θα έρθει να μας πει πώς. Θα σας πω και εγώ πώς έχασα, πώς μπήκα λίγο. Άλλαξα νούμερο. Τι άλλαξε νούμερο, θα γελάσει ο κόσμος τώρα. Πες μας τι άλλαξε νούμερο. Έκανα χθες το fitting μου και είμαι ένα νούμερο πιο χαμηλά. Μπράβο, να σε βγάλουμε θέματα, Τιάννα. Έχασες 20 γραμμάρια. Πραγματικά. Έχω μπει ένα νούμερο. Ξαναλέγω στις 2,5 στο κοινωνικό. Έχω μπει εδώ, αυτή η μέση που είχα εδώ, κοιλιά. Είχε χαθεί αυτή η μέση. Αλλά δεν με. Δεν με βοηθάει αυτή η παντελόνα. Δεν βοηθάει, Τατιάνα, μου σε κάνει διπλή. Έχει το λαχούρι και δεν με βοηθάει. Δεν βλέπουν οι τηλεθεατές από το σπίτι, λένε που έχασε. Δεν το βλέπω. Δεν βοηθάει αυτή η παντελόνα. Δεν βοηθάει. Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά, θα δώσει αυτή. Φανεί ότι άλλαξα νούμερο. Δεν βοηθάει. Μα πώς έχασε, Τατιάνα μου, 20 ολόκληρα γραμμάρια. Μπράβο, πώς τα έχασε. Όχι, έχω αλλάξει. Δηλαδή, άκου να δει. Εγώ ξεκινάω το Σεπτέμβρη και ξεκινάω με ένα νούμερο. Ναι. Σιγά σιγά ανεβαίνω νούμερο, μέχρι το Δεκέμβρη έχω ανέβει και μετά με πιάνει το άγχος της παραλίας και ξανακινώ στο νούμερο του Σεπτέμβρη. Εδώ μες φέρνουμε 10 κιλάκια έχω να μας για ένα νούμερο κάνεις έτσι. Ορίστε. Από Γενάρη σε πιάνει το άγχος της παραλίας. Ιανουάριο ξεκινάω γυμναστική πάντα, δεν έχω ανέβει. Για να χάσει 20 γραμμάρια, φίλε, τρελαίνομαι. Εντάξει, είσαι προκλητική, ε. Ξεκινάω Ιανουάριο και μετά γύρω στο Μάιο, κόβω γλυκά τη γανιτά και επιστρέφω στο νούμερο του Σεπτεμβρίου. Μπράβο, ρε Τατιάνα. Άθλος. Αυτό. Λοιπόν. Τώρα, θα δούμε και πολλά μαγιό σήμερα, χαμός. Έχει κορμί η ιστορία σήμερα, πολύ κορμί. 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, είναι ό,τι πρέπει. Η χαρά του μαγιό στην παραλία, έτσι. Βεβαίως. Το Instagram είναι η χαρά του μαγιό. Και το Λιάγκα θα δούμε. Η χαρά του μαγιό. Εσύ τώρα, συγγνώμη. Πρέπει να δούμε και το Λιάγκα. Εσύ τώρα που εγώ μιλάω για μαγιό και εσύ σκέφτεσαι το Λιάγκα, θες να μου το εξηγήσεις αυτό το πράγμα. Γιατί, Τιάννα μου, άμα δεν δούμε το Λιάγκα, ο οποίος λέει ότι είναι πιο ωραίος Έλληνας. Πώς θα δείξουμε αυτό το θέμα. Εσένα ο Λιάγκας κάτι σε τριγκάρει. Δηλαδή μιλάω εγώ για κορμιά και μαγιό και εσύ σκέφτεσαι. Δεν σε τριγκάρει ο Λιάγκας. Υπάρχει μια λογική εξήγηση σε αυτό. Θέλω που την τριγκάρει ο Λιάγκας. Ναι, που αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω για μαγιό και αυτή μου λέει για το Λιάγκα. Θέλετε να μου το εξηγήσετε. Θα τη δώσει η Φέη η εξήγηση, μάλλον. Ποιο θα πει θέμα. Εγώ, Τατιάνα μου, παίρνω πρωτοβουλία για τη μάντρα. Να πει. 500 τέτοιου οκ. Και έχουμε το πάρτι του ΟΚ εχθές με πολλούς καλεσμένους.